λοιπόν, μπορούμε να παρακολουθήσουμε την ενημέρωση. Οι πυρκαγιές που μένονται από χθες, τα τελευταία επίσημα στοιχεία έχουν ως εξής. Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε και, είναι και πλέον ανέρχεται στους 74. Ο συνολικός αριθμός τραυματιών είναι 164 ενήλικες και 23 παιδιά. Η έρευνα για τον εντοπισμό των αγνοωμένων διεξάγεται από ομάδες πεζών περιπόλων αποτελούμενες από 130 άτομα των ενόπλων δυνάμεων και του πυροσβεστικού σώματος στις περιοχές Βουτσά, Μάτι και Ραφίνα. Αυτή τη στιγμή οι σημαντικότερες πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι στην περιοχή Αέρα στα Γεράνια Όρη. Στο συμβάν επιχειρούν 74 οχήματα, 150 πυροσβέστες, 17 άτομα πεζοπόρο. Επιπλέον στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 4 εθελοντικά οχήματα, 20 υδροφόρες και 6 μηχανήματα έργου από την περιφέρεια Αττικής, τους δήμους Μεγαραίων Λουτρακίου, Βάρης Βουλιαγμένης, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις συνδράμουν με 3 μηχανήματα έργου. Από αέρος επιχειρούν 7 ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος. Στην περιοχή Καλλιτεχνούπολη του Δήμου Ραφίνας Πικερμίου Αττικής λαμβάνουν μέρος 190 πυροσβέστες με 96 οχήματα, 12 εθελοντικά πυροσβεστικά οχήματα με 25 εθελοντές, 46 άτομα πεζοπόρο, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη. Στη θέση Ζεμενό Κιάτου Κορινθίας επιχειρούν 100 πυροσβέστες με 45 οχήματα, 15 άτομα πεζοπόρο και ένα ελικόπτερο. Στη θέση Μετόχη Βρυσών στα Χανιά Κρήτης επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 27 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρο, καθώς και ένα ελικόπτερο. Στην πυρκαγιά στον Πλατανιά Χανίων στη θέση Κακόπετρα επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρο και τις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν από αέρος 2 ελικόπτερα. Τέλος, στην περιοχή Λάριμνα επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρο, ενώ στην περιοχή επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Το δύσκολο έργο της καταγραφής των αγνοωμένων συνεχίζεται, καθώς μέχρι στιγμής έχουμε δεχτεί δεκάδες κλήσεις και παρακαλούμε για να οριστικοποιηθεί ο αριθμός των αγνοωμένων, οι συγγενείς και οι οικοί αυτών να επικοινωνούν στον τηλεφωνικό αριθμό 199 για να δηλώσουν τους ανθρώπους που αναζητούν, δίνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία. Το πυροσβεστικό σώμα εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια των συνανθρώπων μας και την αμέριστη συμπαράστασή τους στους πληγέντες.